Και ακούμε από τη δικηγόρο του κυρίου Κουφοντίνα να ζητάνε να μην τον αποκαλούμε δολοφόνο. Και λέει ότι από τη στιγμή που μπαίνει στη φυλακή, λέει, επιστρέφει πίσω και δεν είναι δολοφόνος. Τι είναι, είναι πρώην δολοφόνος. Ούτε πολιτική κάνω, ούτε τίποτα. Μακριά από μένα και τρομοκρατία. Αλλά τώρα ξεφτιλίζεστε από μόνοι σας. Θεωρούσα την κυρία Κούρτοβικ ότι παρόλο που ήταν αντίθετη με την κάθε κυβερνητική χρειά και μαζί με το Ραγκούση, έναν άλλον δικηγόρο που πέθανε πρόσφατα, ήταν πάντα το κακό σφυρί, ότι είχαν μια άποψη σωστή περί δημοκρατίας. Και εδώ είναι λίγο έτσι ένα σχήμα οξύμορο. Αυτός που ήταν ουσιαστικά αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης και ήταν ο δολοφόνος, χρησιμοποιεί τα ένδικα μέσα του κράτους το οποίο ήταν αναρχικός για να του κάνει πόλεμο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Και γιατί τώρα? Καλά το έπανε. Διακόψτε την ποινή, να γίνει καλά και μετά να γυρίσει. Δεν έχω άποψη αν πρέπει να μείνει στον Κορυδαλό, πρέπει να πάει στην Κέρκυρα, πρέπει να πάει στο Δομοκό, στα Τρίκαλα Κορινθίας και όπου θέλει. Ας πάει όπου θέλει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι από πού υποστηρίζεται ο μισθός του κυρίου Θέμη Σοφού να υποστηρίξει τον κύριο Κουφοντίνα, που το ξέρω είναι από τους ακριβότερους δικηγόρους της Ελλάδας. Τι συμβαίνει άκουσο? Αυτά τα μυστικά κονδύλια τουλάχιστον μετά από 40 χρόνια, 50 χρόνια δεν μπορούν να μας τα πούνε. Πού ξοδεύονται? Πώς φτιάξαν πολυκατοικίες και το παίζουν ότι είναι πατριώτες?